για να ολοκληρώσει το έργο του. Ο Νέρονας της Υγείας, μια και του αρέσει η ιστορία. Εδώ σε εσάς, το ιστορικό Βενιζέλιο νοσοκομείο που φτιάχτηκε από δωρεές από δήμων παρελθόντος και τον θεμέλιο λίγο του έβαλε ο ίδιος ο Ελευθέριος Βενιζέλος, καταραίει εξαιτίας έλλειψης προσωπικού και πόρου. 3.000 μικροί ασθενείς βρίσκονται αυτή την ώρα στη χειρουργική λίστα αναμονής των δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκομείων της χώρας εξαιτίας της έλλειψης αναισθησιολόγων. Και σε όλη τη χώρα νοσοκομεία κλείνουν, κλινικές υπολειτουργούν, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δουλεύει διπλοβάρδιες και τριπλοβάρδιες για να σώσει ανθρώπινες ζωές. Για έναν κανονικό υπουργό, αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε τι θα ήταν. Ήταν ήρωες. Ήταν ήρωες. Τον Άδωνη Γεωργιάδη είναι κάφρι και ανθρωπάκια. Γιατί είναι ανθρωπάκια? Επειδή φωνάζουν πολύ. Και δεν αφήνουν τον Γεωργιάδη να υλοποιήσει την εντολή Μητσοτάκη. Και αυτή η εντολή είναι ιδιωτικοποιούμε την υγεία στα μουλοχτά. Μη μας πάρουν χαμπάρι. Ξέρετε κάτι, σας πήραν. Σας πήρανε χαμπάρι. Και δεν πρόκειται να σας αφήσουμε. Δεν πρόκειται να σας αφήσουμε. Να καταστρέψετε εσύ αυτή την ιστορική κατάκτηση και παρακαταθήκη του Γιώργου Γεννηματά, του Παρασκευάδη Αϊνό και των κυβερνήσεων των νέων πατρέων, δεν πρόκειται να αφήσουμε να γίνει εμπόρευμα της οικογένειας του Μητσοτάκη. Όχι. Δεν θα αφήσουμε να απολύνονται καθαρίστριες που μας κράζαν όρθιους μέσα στην πανδημία. Είναι ανήθικο αυτό. Πέρα από ότι κοστίζει παραπάνω η εργολαβία τους. Δεν θα αφήσουμε γιατρούς και νοσηλευτές να λιώνουν στα πόδια τους χωρίς ρεπό, με υπερεφημέρευση, ζώντας με μισθούς πείνας σε πανάκριβα τουριστικά νησιά. Σχεδιάζουν μέχρι, ακούστε αυτό, σχεδιάζουν μέχρι και να αγοράζετε και να απολύτε το αίμα. Αυτό σχεδιάζουν.